Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί το πετρέλαιο αποδεικνύεται και φέτος η καλύτερη επενδυτική μας ευκαιρία. Όσοι είστε φαν του καναλιού, ξέρετε ήδη ότι δύο πράγματα με ευχαριστούν πραγματικά στις επενδύσεις. Να κάνω DCA στο VUAA, δηλαδή να επενδύω κάθε μήνα 5.000 ευρώ στο αφορολόγητο αυτό ETF που παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και να παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις γύρω από το πετρέλαιο ώστε να επενδύω αποτελεσματικά σε αυτό. Okay, και να κάνω merger arbitrages, αλλά αυτό είναι για άλλο βίντεο. Δεν ξέρω πάντως πώς να το εξηγήσω, αλλά το να παρακολουθώ τις εξελίξεις του πετρελαίου είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και υποθέτω πως μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το commodity, πλέον κάπως έχω καταφέρει να ξεχωρίζω τους ευρύτερους κύκλους του, αλλά και τους παράγοντες που όντως θα το επηρεάσουν. Σε αντίθεση με τον ευρύτερο θόρυβο που επικρατεί συνεχώς γύρω από αυτό. Και από ό,τι φαίνεται, το έχετε εκτιμήσει κι εσείς. Γενικά, το πετρέλαιο όχι μόνο το παρακολουθώ καθημερινά, αλλά δεν χάνω και ευκαιρία να επενδύσω σε αυτό. Και όταν λέω ευκαιρία, εννοώ ευκαιρία. Δεν μπαίνω όποτε να είναι. Απλά μόλις δω μια σοβαρή ευκαιρία να σχηματίζεται, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αναλαμβάνω άμεσα δράση. Και αυτή η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους. Είτε με βραχυπρόθεσμα trades, όπως έκανα αρκετές φορές μέσα στο 23, με πολύ καλά κέρδη κιόλας, είτε με πιο long term επενδύσεις, όπως κάνω από τις αρχές του 24, χτίζοντας μια πιο μεγάλη θέση στο χαρτοφυλάκιό μου. Λοιπόν, όσο διαρκεί μέσα στο 24 η μεγάλη μας στρατηγική για το πετρέλαιο, θα το παρακολουθούμε όλο και πιο στενά. Στην τελική, πέρα από το ότι επιβεβαιώνει σε μένα τις επόμενες κινήσεις μου, δηλαδή να συνεχίζω να επενδύω αυτό το χιλιάρικο κάθε μήνα, όπως έχω κάνει τόσες φορές μέχρι τώρα, δίνει και σε εσάς μερικά στοιχεία για να αποφασίσετε αν τελικά ταιριάζει και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Μέσα στο 24, λοιπόν, κρύβεται κατά τη γνώμη μου μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία στο πετρέλαιο. Πάμε να το δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίως και $700. Και δεν ξεχνάμε φυσικά τη νέα προσφορά της Freedom24, όλο τον Απρίλιο μας δίνει έως και 20 μετοχές δώρο. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και $700. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Αρχικά, να θέσουμε λίγο το πλαίσιο. Τα τελευταία 10 χρόνια το πετρέλαιο έχει κινηθεί κάπως έτσι. Το 2014 ήταν στα $100 περίπου το βαρέλι, έπειτα υποχώρησε στα 50 κάτι με 70 κάτι $, πριν σκάσουν οι καραντίνες και κατρακυλήσει στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας. Το 2022, κυρίως λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και των κινήσεων του OPEC Plus για περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου, η τιμή του εκτοξεύτηκε ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι, ενώ έκτοτε κινείται στα 70 με 90 $. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να περιμένουμε από το πετρέλαιο. Λέω από εδώ και πέρα. Γενικά, εγώ για την επόμενη διετία είμαι full bullish για την τιμή του πετρελαίου, δηλαδή θεωρώ πως η τιμή του θα αυξηθεί. Οι παράγοντες είναι πολλοί και τους έχω εξηγήσει αναλυτικά σε πολυάριθμα βίντεο μου για το πετρέλαιο, τα οποία μπορείτε να βρείτε με ένα search. Ένας εκ των βασικότερων λόγων όμως είναι και τα ίδια τα λεγόμενα του οργανισμού πετρελαιοπαραγωγών χωρών, OPEC, ο οποίος προβλέπει ότι από το 25 και μετά η τιμή του πετρελαίου θα κινηθεί ανωδικά. Ωστόσο, η τιμή του πετρελαίου πάντοτε παρουσιάζει πολύ μεγάλη διακύμανση, καθώς επηρεάζεται πολύ από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Και αυτό δίνει την ευκαιρία σε εμάς να παραμείνουμε στο παιχνίδι ακόμη περισσότερο, χτίζοντας όλο ένα και ισχυρότερη θέση. Επομένως, πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου. Συγκεκριμένα, εμείς θα παρακολουθούμε την τιμή του USO, δηλαδή του ETF που παρακολουθεί το πετρέλαιο και μέσα από το οποίο επενδύουμε. Βέβαια, όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο ανανεωμένο μου πλέον newsletter, είστε ήδη ενήμεροι. Αλλά επειδή υπάρχει κόσμος που για κάποιο λόγο δεν. Ας το δούμε και σε βίντεο. Κι ας έχει χάσει μερικές μερούλες. Σοβαρά τώρα, αν όντως θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter. Μου. Τζάμπα είναι. Link όπως πάντα στην περιγραφή. Η πρώτη είδηση έσκασε την 1η Μαρτίου, με το καλημέρα δηλαδή. Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου. Η τιμή του αργού ξεπέρασε μετά από καιρό τα $80 το βαρέλι. Η συγκεκριμένη αύξηση βασίστηκε στην πρόβλεψη για μελλοντικές αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στις προσδοκίες ότι ο OPEC θα επεκτείνει τις περικοπές παραγωγής το δεύτερο τρίμηνο. Όπως είναι λογικό, αυτή η είδηση έσπρωξε την τιμή του USO προς τα πάνω. Αλλά ήταν μόνο η αρχή. Ναι, οκ, και γιατί οι περικοπές του OPEC όθησαν την τιμή του πετρελαίου προς τα πάνω, θα ρωτήσετε κάποιοι. Νόμος προσφοράς και ζήτησης, παιδιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού η προσφορά του πετρελαίου, κόκκινη γραμμή, αναμένεται να μειωθεί από εδώ, ενώ παράλληλα η ζήτηση, μπλε γραμμή αναμένεται να μείνει σταθερή, η τιμή του πετρελαίου, πράσινη γραμμή, αναπόφευκτα θα οδηγηθεί προς τα πάνω. Λίγες μέρες τώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 11 Μαρτίου, βγήκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας παραγωγής αργού για το 23, όπου η Αμερική πήρε την πρώτη θέση. Ναι, η Αμερική ήταν η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο για το 2023. Μάλιστα, έθεσε νέο ρεκόρ, καθώς παρήγαγε κατά μέσο όρο 12,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Απίστευτο. Ωστόσο, αυτό ήταν κάτι που λίγο πολύ το ξέραμε. Λόγω των αναταράξεων στην Ανατολή, οι ΗΠΑ κατά κάποιο τρόπο αναγκάστηκαν να αυξήσουν την παραγωγή για να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες και για να κρατήσουν χαμηλά την τιμή του πετρελαίου για να μην πιέσει κι άλλο τον πληθωρισμό. Και κάπως τα κατάφερε, αφού είδαμε την τιμή του USO να σταθεροποιείται. Στις 21 Μαρτίου είδαμε ότι η ζήτηση για τη βενζίνη υποχώρησε. Εδώ βλέπουμε ξανά τον νόμο προσφορά-ζήτησης. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν η προσφορά που μετακινήθηκε, αλλά η ζήτηση. Και εξηγώ. Όταν η ζήτηση, κόκκινη γραμμή, μειώνεται, ενώ η προσφορά, μπλε γραμμή, παραμένει σταθερή, η τιμή αναπόφευκτα μειώνεται. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στο γράφημα του USO. Και την αμέσως επόμενη μέρα, 22 Μαρτίου, η κυβέρνηση Biden κάλεσε την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις κινδυνεύουν να προκαλέσουν αντίπεινα και να αυξήσουν έτσι τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. Και είχαν δίκιο. Οι επιθέσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου σχεδόν 4% από τις 12 Μαρτίου. Τότε ήταν που η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της με μη επανδρομένα αεροσκάφη στα δηληστήρια της Ρωσίας και σε άλλες ενεργειακές υποδομές. Και μπορεί η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Biden να επηρέασε ελάχιστα την τιμή του πετρελαίου εκείνη την ημέρα. Τα αποτελέσματα όμως, όσον έλεγε, έγιναν αισθητά ελάχιστες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 25η Μαρτίου. Γιατί προφανώς οι ΗΠΑ είχαν δίκιο τελικά, καθώς μετά από σχετικές επιθέσεις, το δηληστήριο πετρελαίου Κιουμπισεύ της Ρωσίας σταμάτησε τη μία από τις δύο μονάδες διήλυσής του. Το δηληστήριο αυτό, by the way, παρήγαγε τη μισή ποσότητα πετρελαίου της Ρωσίας. Αυτή η είδηση επηρέασε έντονα και άμεσα την τιμή του πετρελαίου, οδηγώντας την τελικά στα ύψη. Από τότε και μέσα στις πρώτες μέρες του Απριλίου, το πετρέλαιο βρέθηκε στο δεύτερο υψηλότερο σημείο του για το τελευταίο εξάμηνο. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Τον Απρίλιο δεν αναμένουμε κάποια προγραμματισμένη ανακοίνωση, εκτός από τα κλασικά εβδομαδιαία αποθέματα πετρελαίου, τον είπα. Και αυτό είναι καλό, γιατί θέλουμε η τιμή του να σταθεροποιηθεί και να προλάβουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, επενδύω επιθετικά στο πετρέλαιο αυτό το διάστημα. Θεωρώ πως το 2025 θα δούμε το πετρέλαιο πάνω από τα $100 το βαρέλι, οπότε φορτώνω τώρα όσο περισσότερο μπορώ. Γι' αυτό και κάνω DCA στο ETF πετρελαίου USO. Συγκεκριμένα, έχω ήδη επενδύσει πάνω από 4.000 συνολικά, βάζοντας λεφτά σε όλα αυτά τα σημεία. Και μέχρι τώρα είμαι στα πράσινα κατά συν 11%. Εννοείται πως θα συνεχίσω σταθερά να φορτώνω όσο περισσότερο USO μπορώ κάθε μήνα. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα από το πετρέλαιο. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να με ακολουθήσετε στη συγκεκριμένη στρατηγική, το USO είναι διαθέσιμο στη Freedom24 που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε σε αυτό, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε USO, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, καταγραφείτε στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίωσης και $700. Και δεν ξεχνάμε και τη νέα προσφορά της Freedom24, όπου τον Απρίλιο μας δίνει έως και 20 μετοχές δώρο. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και $700. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, καταγραφείτε στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.